Στα 17 της, οι επιτυχίες της στη ρυθμική γυμναστική για την ιστορία του κυπριακού αθλητισμού είναι πρωτόγνωρες. Τον Οκτώβριο του 2010, στους κοινοπολιτιακούς αγώνες στο Νέο Δελχή, κατέκτησε 2 χρυσά στο σχοινάκι και στην κορδέλα, 2 χάλκινα μετάλλια στη στεφάνη και στην μπάλα και ένα αργυρό στο σύνθετο ατομικό, γράφοντας ιστορία ως η μοναδική Κύπρια αθλήτρια που πήρε 5 μετάλλια σε μια τέτοια διοργάνωση. Το 2010 ανακηρύχθηκε καλύτερη αθλήτρια από την ΙΑΚ και βραβεύτηκε από πολλούς οργανισμούς, σωματεία και φορείς. Τον Μάιο του 2011 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ρυθμικής Γυμναστικής στη Λευκορωσία κατετάγει 14η, εξασφαλίζοντας μία θέση για το επόμενο Ευρωπαϊκό. Τον Αύγουστο του 2011 στην Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα στο Σέντζεν της Κίνας κατετάγει 9η. Τον Σεπτέμβριο του 2011 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Μοντπελιέ της Γαλλίας κατέλαβε την 21η θέση. Έτσι πήρε και το εισιτήριο για τη συμμετοχή της στο Test Event της Ρυθμικής Γυμναστικής στο Λονδίνο, όπου κατέλαβε την 5η θέση, κερδίζοντας την πρόκρισή της για τους Ολυμπιακούς του 2012. Κυρίες και κύριοι, αθλήτρια της χρονιάς, η Χρυσταλένη Τρικομήτη.